Εδώ θα έλεγα ότι χτυπάει η καρδιά της παραγωγικής Ελλάδας. Είναι πράγματι εντυπωσιακό. Δεν το γνωρίζουν πολλοί ότι εδώ στην καρδιά της Ηπείρου λειτουργεί η μεγαλύτερη γραμμή εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, και θέλω να μεταφέρω και από εδώ την διαρκή στήριξη στην οποία θα παρέχει η ελληνική πολιτεία σε όλες τις δυναμικές επιχειρήσεις που μεγαλώνοντας την δραστηριότητά τους προσφέρουν πολλές και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, τον Απρίλιο που μας πέρασε στα Γιάννενα, στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Τι είπαν λοιπόν οι καλοπληρωμένοι εργάτες της συγκεκριμένης επιχείρησης? Ομόφωνα, με απόφαση της συνέλευσής τους 3 έκτου του 2023, ένα μήνα μετά, διεκδικούμε οι καλοπληρωμένοι αυτά υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, μονιμοποίηση των συμβασιούχων και των εποχικών εργαζόμενων. Ποτέ δουλειά τα Σαββατοκύριακα. Δεν αντέχουμε άλλο. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε οικογένειες. Και επειδή αυτά που λένε τα πιστεύουν, σήμερα απεργούσανε όλοι καθολικά. Το εργοστάσιο αυτό δεν δούλεψε, κύριε Γεωργιάδη. Προσθέτουμε λοιπόν... Δεν θέλω τώρα, καταλαβαίνετε, να το πω αυτό. Το ξέρετε καλά, το ξέρετε καλά ποιο είναι. Είμαι το μεγαλύτερο εργοστάσιο φυσικού μεταλλικού νερού στην Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν ο Υπουργός Εργασίας να μην το ξέρει. Δεν είναι δυνατόν. Συγγνώμη. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, και για το λόγο το αληθές. Παρακαλώ. Όχι απλά απεργήσαν και προσθέστε το και αυτό το εργοστάσιο σε όλα τα εργοστάσια που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, με καθολική συμμετοχή στην απεργία, και όχι μόνο αυτό, αλλά συμμετείχαν και όλοι στη συγκέντρωση. Τι έγραφε λοιπόν το πανό τους? Το πανό τους έγραφε: «Βγάλτε μια φώτο για τη Βουλή, οι εργάτες λένε ποτέ δουλειά την Κυριακή». Στα πρακτικά, να το δει ο κύριος Υπουργός μετά, για το λόγο του αληθές. Το συγκεκριμένο λοιπόν νομοσχέδιο έκτρωμα, γιατί περί εκτρώματος πρόκειται που συζητιέται σήμερα εδώ, είναι πλευρά αυτής της στήριξης που υποσχέθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Καλύτερα δεν θα μπορούσε ούτε ο ίδιος ο επιχειρηματίας η εργοδοσία να το φτιάξει, αν δεν το έφτιαξε. Όπως δεν θα μπορούσε καλύτερα να το φτιάξει και η εργοδοσία στα μεγάλα πτηνοσφαγεία της περιοχής. Και για όσους δεν γνωρίζουν, η παραγωγή στην περιοχή μας από τα πτηνοσφαγεία είναι περίπου στο 70% της πανελλαδικής παραγωγής. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δουλειά λοιπόν για αυτούς και τα Σαββατοκυριακά, δουλειά μέχρι και 13 ώρες την ημέρα, γιατί μπορεί να γίνει αυτό με τα διπλά αφημί, μην κοροϊδευόμαστε τώρα εδώ πέρα, χωρίς υπερορίες φυσικά. Δουλειά για τους εργολαβικούς εργάτες όποτε και όπως θέλει ο εργολάβος με ένα τηλέφωνο στο χέρι. Και πάει λέγοντας, και επειδή όλοι εσείς που θέλετε, που κόβεστε και μας καλείτε και εμάς να ψηφίσουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επειδή δεν έχετε δει ποτέ από κοντά αυτές τις εργάτριες και αυτούς τους εργάτες που σκολάνε τη βάρδια τους. Αλλά επιτρέψτε μου, ανοίγω μια παρένθεση, έπρεπε κανείς, όχι ένα μήνα, μια εβδομάδα να δουλεύει εκεί για να δούμε πόσα πίδια παίρνει ο σάκος, γιατί μιλάμε για εργάτες και εργάτριες που υποφέρουν λόγω της φύσης της δουλειάς από αρθριτίδες, από μυοσκελετικά προβλήματα, από αυτοάνοσα. Μιλάμε για εργάτριες που στη συντριπτική τους πλειοψηφία, και επειδή δουλεύουν χειμώνα-καλοκαίρι στους 4 βαθμούς Κελσίου, υποφέρουν από προβλήματα γυναικολογικής φύσης. Σας διαβεβαιώνουμε λοιπόν ότι δεν έχουν ανάγκη από περισσότερες ώρες ούτε από περισσότερες μέρες δουλειάς. Το αντίθετο. Και βέβαια δεν έχουν ανάγκη το νομοσχέδιό σας αυτοί, γιατί για αυτούς τους εργαζόμενους μιλάμε,
που δεν τους φτάνει ο μισθός ούτε για 15 μέρες, που δεν μπορούν πλέον να κάνουν ούτε τα απαραίτητα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, γιατί το ένα έφτασε άλλο ένα. Δεν έχουν ανάγκη λοιπόν το νομοσχέδιό σας αυτοί που δεν μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, που δεν μπορούν να πληρώσουν τον νίκη, που δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια στις τράπεζες που τους παίρνετε τα σπίτια, που δεν μπορούν να πάνε λίγες μέρες διακοπές το καλοκαίρι, που δεν μπορούν να ζεστάνουν τα σπίτια τους το χειμώνα. Και επειδή όλα αυτά τα ξέρετε, όπως επίσης και τις αντιδράσεις που προκαλεί αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα, παίρνετε και τα μέτρα σας. Πρόστιμα, φυλακίσεις. Μέτρα που αν μη τι άλλο δείχνουν και καλά κάνουν, δηλαδή εδώ που τα λέμε, τον φόβο σας απέναντι στο οργανωμένο εργατικό κίνημα. Προστατεύετε, λέτε, την εργασία. Αυτή είναι η προστασία στην εργασία. Δεν είναι προστασία στην εργασία τα πρόστιμα και οι φυλακίσεις στους εργαζόμενους που αγωνίζονται. Προστασία της εργασίας σημαίνει για μας μείωση του εργάσιμου χρόνου. Σημαίνει αυξήσεις των μισθών που να καλύπτουν τις ανάγκες, τις σύγχρονες ανάγκες και όχι τις ανάγκες περασμένων δεκαετιών. Σημαίνει μόνιμη και σταθερή δουλειά με σταθερό ημερήσιο χρόνο. Όλα αυτά δηλαδή που το νομοσχέδιό σας τα τσακίζει. Τους εργοδότες λοιπόν προστατεύετε. Τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς τους, τους εκβιασμούς, την τρομοκρατία, τα τσιράκια της εργοδοσίας, γιατί δεν μπορεί να μην ξέρετε τις απειλές και τις παρενέσεις του τύπου «αν δεν έρθεις αύριο για δουλειά θα βρεις κλειστή την πόρτα» και πολλά άλλα που λόγω χρόνου δεν μπορώ να τα πω. Εμποδίζουν λοιπόν οι απεργοί την εργασία, πρόστιμα και φυλάκιση. Μάλιστα και κάποιοι υπερθεμάτισαν εδώ, ήταν βασιλικότεροι του βασιλέως. Δεν φτάνουν λέει αυτά. Στην πειρά λοιπόν, στην πειρά όποιος αγωνίζεται. Όμως, επειδή, επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε ένα λεπτάκι, επειδή εδώ και περίπου 2 μήνες τελεσυδίκησε μια μεγάλη υπόθεση, η υπόθεση του μάρκετινγκ, να το πω τώρα, να μην πει ο κύριος Υπουργός ότι δεν το γνωρίζει, τελεσυδίκησε λοιπόν με δικαίωση των εργαζόμενων εκεί, που επαναπροσλήφθηκαν, που δικαιώθηκαν σε όλα τα ασφαλιστικά και μισθολογικά τους δικαιώματα. Αυτά θέλετε να αποφύγετε. Γιατί είχαν και αλλού από την ίδια επιχείρηση σε άλλες πόλεις της Ελλάδας οι εργαζόμενοι το ίδιο πρόβλημα, όμως δεν δικαιώθηκαν. Και ξέρετε γιατί δεν δικαιώθηκαν? Γιατί δεν ακολούθησαν το δρόμο που λέμε εμείς. Το δρόμο δηλαδή της σύγκρουσης με την εργοδοσία. Δεν ακολούθησαν το δρόμο να μην σκύψουν το κεφάλι απέναντι στα ΜΑΤ, και όταν δεν έφταναν τα ΜΑΤ και οι συλλήψεις και τα πρόστιμα, στους μπράβους, στους φασίστες, τους γνωστούς ποινικούς, που δεν έφτασαν ούτε αυτοί τελικά. Και επειδή λοιπόν δεν έφτασαν, και για να μην έχουμε και άλλα τέτοια παραδείγματα, τώρα θα έρθει και ο εισαγγελέας. Πρόστιμα λοιπόν. Φυσικά και από εδώ να προειδοποιήσουμε και να πούμε ότι δεν περνάνε σε αυτά σε εμάς πια. Το εργατικό κίνημα έχει και πείρα και δύναμη να επιβάλλει το δίκιο του. Πρόστιμα, αν θέλετε να βάλετε, και πρέπει να βάλετε, στους εργοδότες που αφήνουν απλήρωτους τους εργάτες, στους εργοδότες που έχουν τους εργαζόμενους ανασφάλιστους, σε αυτούς που δηλώνουν τετράωρα, όπως οι εργολαβικοί στα πτηνοσφαγεία, τους δηλώνουν τετράωρα και τους κρατάνε 10 και 12. Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, επειδή αυτό το νομοσχέδιο αφορά τους συναδέλφους μου και εμένα προσωπικά, επιτρέψτε μου ένα λεπτό. Επειδή λοιπόν, ένα λεπτό, τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Ποιος λοιπόν εμποδίζει εδώ την εργασία? Την εμποδίζουν οι συνδικαλιστές και το πάμε, όπως ακούστηκε εδώ πέρα. Ποιος εμποδίζει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους ανέργους αύριο το πρωί να πάνε για δουλειά? Ποιος τους εμποδίζει? Εμείς τους εμποδίζουμε? Ή εσείς που κυβερνήσατε και που κυβερνάτε όλα τα προηγούμενα χρόνια, εσείς που υπηρετείτε αυτό το βάρβαρο, το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα? Ποιος έφερε τα 2 ώρα και τα 3 ώρα? Ποιος έφερε τις δίμηνες και τις τρίμηνες και τις τετράμηνες συμβάσεις, τους εποχιακούς? Αλήθεια, πότε θα συμπληρώσουν τριετίες οι εποχιακοί και εργολαβικοί εργαζόμενοι? Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Ένα τελευταίο. Σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Καταλαβαίνω. Στα 10 λεπτά. Επειδή λοιπόν δεν θα μπορούσα να αφήσω απ' έξω τους συναδέλφους του κλάδου των οικοδόμων εδώ, αυτή είναι η κατάσταση των νεκρών συναδέλφων οικοδόμων το 2023. Μιλάμε δηλαδή για εργατικά
ατυχήματα, εμείς τα λέμε εργοδοτικά εγκλήματα. Σκεφτείτε λοιπόν εσείς που θέλετε να ψηφίσετε αυτό το νομοσχέδιο. Τους οικοδόμους στο κρύο, στον ήλιο, στη βροχή να δουλεύουν 13 ώρα. Γιατί αυτό θέλει το νομοσχέδιο. 13 ώρα με διπλά αφημί για να τελειώσουν τα έργα σας. Κύριε συνάδελφε. Εμείς λοιπόν τον κατάλογο αυτό, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, δεν θα σας επιτρέψουμε κύριε Γεωργιάδη να τον μακρύνετε. Παρακαλώ. Με την πάλη μας, με τον αγώνα μας, στα σκουπίδια θα πάει και αυτό όπως και τα προηγούμενα.